και ελπίζει να φτιάξει βεβαίως και λίγο το δημιουργικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κάνουμε το Σίμιτς τώρα, ο οποίος περνάει απέναντι τον Νικοπολίδη και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Είναι αυτό που είπαμε, Στέλιο, ούτε να το καμπροβήσει η μπάλα τιμωρεί. Σε μία κόντρα είναι μία ακόμη φορά από τα άκρα όπου καταφέρει να δημιουργήσει ρήγμα Όφη και πολύ σωστά αυτή τη φορά ο Σίμιτς, τρεις φορές δεν κατάφερε ο Πόποβιτς. Είχε προειδοποιήσει, όχι, είχε προειδοποιήσει από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Και είναι πολύ ωραία η κίνηση όλη και η μεταβίβαση του Νενάκη. Εδώ το λάθος από τον Γκαλίτσιο και από τον Ζευλάκοφ, ο οποίος αφού τον έβαλε στην πλάτη ο Σίμιτς, τελειώνει πολύ πιο σωστά τη φάση σε αντίθεση με τον Μπατσατζόγλου στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γκαλέτη μπαίνει τώρα στη θέση και του Όσκαρ και το παιχνίδι ανάβει με τον γκολ του Σέρβου επιθετικού του Όφη.